πάντως αυτοί οι ηγέτες. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στα δημοτικά, μάλλον να μείνουμε στα δημοτικά γιατί είμαστε στην Αθήνα. Πάμε στο Μεγάλο Λιμάνι, στον Πειραιά, έχουμε τον κύριο Δημήτρη Καρύδη, υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο με το, δημοτικό σύμβουλος με το συνδυασμό του Γιάννη Μόραλη, πειραιάς νικητή. Καλώς μας ήρθατε κύριε Καρύδη. Καλώ σα βρήκα. Να είστε καλά. Εσεί ακολουθείτε μια ανάποδη διαδρομή. Έχουμε και καλή εξέλιξη για το κανάλι και για τι του. Έτσι, μέσα από το Ήδη μπαίνουμε ναι. και, και στην Ελλάδα. Κατεβάστε τα και, και τι εφαρμογές του κινητό σα. Ωραία, στον το, αυτό το θέλαμε πώ και πώ. Και μακάρι να τελειώσουν γρήγορα όλε οι άλλε διαδικασίε, γιατί είναι απαράδεκτο να μην έχει δοθεί κανονική άδεια και να εκπέμπει από όλε τι ελεύθερε συχνότητε. Και όταν πληρώνται όλε οι προποθέσει και τόσοι εργαζόμενοι. και όταν υπάρχουν όλα αυτά. Εσεί ακολουθείτε, κύριε Καρύτη, την ανάποδη διαδρομή. Συνήθω κάποιο από την τοπική αυτοδιοίκηση μεταπηδά στην κεντρική πολιτική σκηνή. Εσείς ήσασταν βουλευτή, κορυφαίο τέλεχο ε, του... ΠΑΣΟ. του ΠΑΣΟΚ, ε, χρόνια και στα επικοινωνιακά. Αποφασίσατε να κάνετε την αντίστροφη διαδρομή, να πάτε προ την αυτοδίκηση, Προ τα κάτω. Αυτό μου το λέει ο κόσμο. Προ τα κάτω με... ενώ στη... ναι, το προς τα κάτω, υπάρχει μια νοοτροπία τέτοια. Εμένα αρκετοί φίλοι ή άνθρωποι που με γνωρίζουν στον όλα αυτά τα χρόνια που ταυτίστηκα με την, πολ... με την, κεντρική πολιτική σκηνή και ω εκπρόσωπο τύπου και ω βουλευτή, μου λένε ρε Δημήτρη από δήμαρχο κλητήρα, πάσα ας πούμε. Έτσι, πολύ απλά και πολύ σημαδιακά. Και εγώ προσπαθώ να του εξηγήσω ότι η αυτοδιοίκηση ε, δεν είναι τη λογική από δήμαρχο κλητήρα, ότι είναι ένα πολύ σημαντικό θεσμό, γιατί έχει απευθεία σχέση με τον πολίτη και ότι στην εποχή τη κρίση. Αν θέλουμε να κάνουμε μια ολική επαναφορά, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από κάτω για να πάμε προς τα πάνω και όχι στην αντίθετη φορά που αυτό υπήρχε ως νοοτροπία γενικότερα για την πολιτική ζωή της χώρας. Και αυτό το αγαπητοί φίλοι σας το λέω το διαπιστώνω διότι εγώ δεν κάνω μια προεκλογική ας το πούμε έτσι καμπάνια του να μαζεύω κάποιους φίλους σε, σε που το έκανα και αυτό σε κάποιο χώρο να κάνουμε κάποιε συζητήσεις ή κάποιες εκδηλώσεις αλλά κάνω ε, οργόνο τον Πειραιά περισσότερο και από όταν κατέβαινα τις καλές εποχές. Που κατέβαιναν για βουλευτές το και Τι, τι και είναι, είναι αυτό, αυτό το οποίο εισπράτεται εισπράτεται από τον κόσμο. Και αυτό που εισπράτεται από τον κόσμο, εντάξει, τα βλέπεις όλα. Δηλαδή, ακούς τα πάντα από τις γειτονιές μέχρι τις πιο, ας το πούμε έτσι, αστικές περιοχές του Πειραιά. Ε, υπάρχει τρομερό ενδιαφέρον για το πού θα πάει η χώρα και συνολικά, αλλά και πού θα πάει η πόλη μας. Ε, και υπάρχουν ερωτήματα και προσπαθεί ο καθένας να προσθέσει ε, ή να προτείνει, κάποια, ε, κα, να προτείνει κάποια θέματα για τη βελτίωση της πόλης. Εγώ αυτό που διαπιστώνω είναι ότι η Δημοτική Αρχή Μόραλη... Ε, αυτό θέλω να σας ζωτήσω. Ε, ε, αν μου επιτρέπετε ναι. κύριε Καρύδη. Βλέπω και την, πολλές φορές και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, αλλά και η, ο υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ στο Μπιρεά, να ταυτίσει το συνδυασμό σας πάρα πολύ με τη Νέα Δημοκρατία. Ε, εσείς ναι. δεν ξέρω... Είστε, από το παράδειγμα, ω πρώην βουλευτή, κορυφαίο τέλεχο του Πασόκ, ο... να μα πείτε λίγο ο συνδυ... τι, τι εντέλει είναι αυτό ο συνδυασμό. Ο συνδυασμό είναι ένα πολυσυλλεκτικό συνδυασμό. Εγώ θα έλεγα ότι μακάρι να συνέβαινε αυτό παντού, να υπήρχε δηλαδή ένα ανεξάρτητο συνδυασμό, γιατί αυτό απαιτούν οι σημερινέ ανάγκε στον χώρο κυρίω τη αυτοδιοίκηση. Ε, υπάρχουν άνθρωποι όπω εγώ που προέρχομαι από το Πασόκ, υπάρχουν άλλα στελέχη που προέρχονται από το ΚΚΟΕ που προέρχονται από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας και ανεξάρτητες προσωπικότητες, δηλαδή που δεν έχουν ταυτιστεί στην πορεία τους μέχρι σήμερα, είναι επιστήμονες, ε, είναι άνθρωποι στελέχη στελέχοι επιχειρήσεων που δεν έχουν αυτό ταυτιστεί. Αυτό το πάντρεμα ποιο είναι το μυστικό του πάντρεμα. Δεν το μου, καλά έματος. με κάποιο κόμμα. Τι μπορεί να είναι αυτό που σας ενώνει. Ε, αυτό που μας ενώνει είναι ε, να κάνουμε τον Πειραιά καλύτερο. Να διαμορφώσουμε, Έγινε καλύτερο αυτά τα τέσσερα χρόνια, πέντε, να διαμορφώσουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής κυρίω για τα παιδιά μας και για το μέλλον. Και αυτό πιστεύω ότι έγινε. Με νέε θέσει εργασία. Ότι... Με πολλά. Όχι, ό, όχι ότι λύθηκαν τα προβλήματα τη καθημερινότητα πατώντα ένα κουμπί. Μέσα σε τέσσερα χρόνια δεν μπορεί να εξαφανίσει ούτε τι λακκούδε, ούτε το πράσινο ε, από μια αναλογία που είναι σοπίρα. Ξέρετε, η χειρότερη αναλογία πρασίνου είναι 0,49 το τετραγωνικό μέτρο. Η Αθήνα, yeah. α πούμε, έχει 1. Ε, είμαστε στην Ευρώπη. Και ω Ελλάδα Πάρα συνολικά, πολύ χαμηλά. Ναι. Πάρα πολύ χαμηλά τα όταν ναι. η μέση όρη σε άλλε ευρωπαϊκέ πόλει είναι 15%. Ε, αλλά έγινε δουλειά. Και παιδικέ χάρε πάρα πολλέ. Αθλητικοί χώροι αναπλάστηκαν και αναβαθμίστηκαν που είχαν να γίνει πάρα πολλά χρόνια. Σχολικά κτίρια, ε, καθημερινότητα. Αυτό όμω που για μένα έχει πιο μεγάλη σημασία που είπατε για τι θέσει εργασία είναι ότι για πρώτη φορά υπάρχει ένα σχέδιο. Ένα σχέδιο όχι μόνο τετραετία, ένα σχέδιο για τα επόμενα 10-20 χρόνια που τοποθετεί τον Πειραιά σε μια, ας το πούμε έτσι, σε ένα πρόγραμμα ανάπτυξη. Δηλαδή, έχει για μένα μεγάλη σημασία να ξέρει ο πολίτη ότι στην, αν συνεχιστεί μια πορεία στην επόμενη δεκαετία, ο Πειραιάς θα είναι τουριστικό προορισμό και θα είναι λιμάνι και, όχι πέρασμα. και όχι πέρασμα. Ότι θα έχουν αναπτυχθεί οι υπηρεσίε που έχει μεγάλη σημασία. Αυτό το εγχείρημα σήμερα γίνεται στην περιοχή του Αγίου Διονυσίου, όπου τα παλιά κτίρια, τα εγκαταλειμμένα τη βιομηχανία Παπαστράτου, τη καπνοβιομηχανία, η οποία μεταφέρθηκε στο ε, στον Ασπρόπυργο, ασπρόπυργο ε, και την πήρε η Φίλιπ Μόρι, τα έχουν πάρει άλλε εταιρείε. Τώρα γίνονται επενδύσει περίπου 100 εκατομμυρίων και υπάρχουν περίπου 1.700 νέε θέσει εργασία οι οποίε τα επόμενα χρόνια θα είναι 7 φορές πάνω ε, και θα αναπλαστεί όλη η περιοχή εκεί, ε, είναι το μικρολίμανο που αναπλάθηκε. Εγώ, αυτό ως βουλευτή, το προσπαθούσα από το 2002 και έπεφτα ε, πάντα σε ότα ε, μία κουόντων που λέμε. Δεν δεν ανοίγανε αυτιά. Ε, είναι η Τρούμπα που και αυτή η περιοχή αναβαθμίστηκε γιατί εκεί. Ε, είχαμε την περίοδο που. Άρα, ήταν... πάρα πολύ από μια εγκαταλειμμένη περιοχή. Ο τώρα ο κανά... σφίζει από ζωή. Όχι μόνο εγκαταλειμμένη. Ε, επειδή εσύ, Αντρέα, μου την ξέρει την περιοχή, τη γυρνά. Εκεί μέχρι το 2010-2011, επειδή υπήρχε ο Κανά και όχι εξαιτία του Κανά και των παιδιών που, εν πάση περιπτώσει, έπαιρναν τη θεραπεία του, αλλά μια πιάτσα ολόκληρη που είχε αναπτυχθεί γύρω-γύρω από την περιοχή, υπήρχε εγκληματικότητα, υπήρχε παραβατικότητα, ε, τα καταστήματα υπέφεραν, η εμπορική ζωή υπέφερε, Κανένα δεν μπορούσε να πάει τα παιδιά του σε παιδικέ χαρέ. Ήταν το κέντρο τη ναυτιλία εκεί η περιοχή. Και όταν επικράτησαν καινούριε και σύγχρονε απόψει ότι ε, αυτά τα παιδιά πρέπει να πάνε στα νοσοκομεία και πήγαν στο Τζάνιο, πήγαν στο κρατικό τη Νίκαια. Τότε αυτή η περιοχή πραγματικά αναβαθμίστηκε. Υπήρξε μια άνοιξη mm -hmm. με πάνω από χίλιε θέσει εργασία. Που υπάρχουν μαγαζιά, που υπάρχει διασκέδαση. οι πηρεώτες, τα, τα παιδιά μένουν στον Πειραιά ή έρχονται από την Αθήνα στον Πειραιά, Ε, Και νομίζω ότι αν προχωρήσουν και τα μεγάλα έργα που είναι σε εξέλιξη στον Πειραιά ναι. και είναι το στοίχημα όπως είναι το μετρό, όπως είναι το Τραμπ τα οποία και καθυστερούν μετρό, απαράδεκτα. Ε, όλα αυτά θα τα, τα χρόνια. Λοιπόν, το 2020. Και δημιουργούν μεγάλο 2020. πρόβλημα. Και μεγάλο πρόβλημα στην καθημερινότητα Αυτό δύο. είναι, Με λειτουργία της πόλης μεγάλο πρόβλημα. Το μετρό θα μεταφέρει καθημερινά αυτή η γραμμή από την Αγία Βαρβάρα στον Πειραιά και έρχεται από το αεροδρόμιο. 135.000 ανθρώπους. Όχι, αυτό είναι ένα θέμα. Είναι... Δυστυχώ, μέχρι το 19, μέχρι το, αυτή τη χρονιά που διατρέχουμε, θα φτάσει μέχρι την νίκη και το 22 θα φτάσει στον πειραμα. Αυτό ήταν απαράδεκτο. Σα λέω μόνο το εξή, ω στοιχείο, και έχει σημασία να το ακούσουν αυτό οι τηλεθεατέ, ότι ε, σε 10 χρόνια, γιατί ξεκίνησε, ε, θα τελειώσει α πούμε το 2022, ξεκίνησε το 2012, θα ετοιμαστούν 6 σταθμοί. Όταν την 7η εφταετία 93. 2000, στην ίδια περίοδο, στα, μάλλον σε μικρότερο χρόνο, στα 7 χρόνια, φτιάχτηκαν 19 σταθμοί. Μέρε Κωνσταντιλιώτη, είμαστε εμεί. Έτσι, Μέρε λοιπόν, Δημήτρης Δημήτρη Καρίδη, υποψήφιο δημοτικό με το συνδυασμό. Είμαστε αισιόδοξοι. Πειραιά νικητή του Γιάννη Μόραλ. θα έχουμε μια μεγάλη νίκη. Στόχο μα είναι να είναι από την πρώτη Κυριακή. Εμεί καλούμε, καλούμε αύριο 8.30 ώρα όλου του πειραιώτε αλλά και του φίλου του Πειραιά να είναι στο Πασαλιμάνι. Που είναι η κεντρική σε Καλή επιτυχία κύριε Καρύτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.